Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε άλλη μια ιστορία με την οποία δυστυχώς θα ταυτιστούμε πολλές και πολύ. Είναι μια φίλη η οποία μου έχει στείλει το δράμα της. Όχι, όταν λέω το δράμα της, δεν είναι αυτό που δραματοποιεί, αλλά το ουσιαστικό δράμα που βιώνει. Με μια γνωριμία που έχει. Λοιπόν, Πραγματικά συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Είσαι υπέροχη και μα βοηθά τόσο πολύ με όσα αναβάζει. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Βρίσκομαι εδώ και πολύ καιρό σε μια κατάσταση που δεν μου κάνει καλό και δεν μπορώ να ξεφύγω. Παναγία μου. Πώς ταυτιζόμαστε με αυτή τη φράση, είτε για την παρούσα ζωή μα, είτε για την παρελθούσα. Βρίσκομαι εδώ και πολύ καιρό σε μια κατάσταση που δεν μου κάνει καλό και δεν μπορώ να ξεφύγω. Ερωτεύτηκα κάποιον και αφού προχωρήσαμε ερωτικά, μου είπε ότι θέλει να περνάμε καλά και ως εκεί. Μετά το σεξ, τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση, τη σεξουαλική ολοκλήρωση μια γνωριμίας, τι μπορεί να συμβεί. Ένα από τα πράγματα που μπορούν να συμβούν είναι μετά που θα φτάσει μια νέα γνωριμία στο κρεβάτι, να γυρίσει κάποιο και να πει: Εγώ θέλω μόνο να περνάμε καλά και ω εκεί. Να μην το έχει πει δηλαδή από την αρχή. Προσπάθησα να τον αφήσω πίσω και δεν τα κατάφερα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ όμορφο, έξυπνο, με ωραίο χιούμορ. Εγώ φίλονάδα θα σου πω: Μου έχει στείλει και τη φωτογραφία του. Ότι μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Είναι μια χαρά, αλλά δεν θα τον έλεγα πολύ όμορφο. Θα τον έλεγα όμορφο όπω όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι. Αλλά τι γίνεται. Όταν καψουρευτούμε κάποιον, όταν καψουρευτούμε κάποιον, τους βλέπουμε σαν να είναι πολύ όμορφοι. Και πολύ έξυπνοι. Και με ωραίο χιούμορ. Όμως κάθε φορά που θα βρεθούμε είναι σαν να θέλει να περνάει αυτός μόνο καλά. Φεύγω από το σπίτι του και δεν νιώθω καλά. Είναι μια στιγμή απόλαυση που την περιμένω και μετά μου κάνει κακό. Μια στιγμιαία απόλαυση που την περιμένω και μετά μου κάνει κακό. Πώς η Σοφία σε μια μόνο φράση στην αρχή του email, στην αρχή της ιστορίας της κοπέλας, γιατί ξέρει ίδια ότι είναι μια στιγμή απόλαυση που την περιμένω και μετά μου κάνει κακό. Γιατί δεν μου κάνει κομπλιμέντα, δεν μου φέρετε όμορφα. Τώρα μου έστειλε ξανά να πω σπίτι του. Είπα να μην περιμένει. Και απάντησε, μπα, θα περιμένω. Σε έχει σίγουρη. Από τη μια λέω να πάω αφού τον θέλω και από την άλλη σκέφτομαι πως θα ξυπνήσω αύριο κενή. Είχα πάει σε ψυχολόγο, έκανα πέντε συνεδρίες, όπου με έκανε απλώς να μην νιώθω τύψεις και πως αυτό που περνάω είναι μη διαχειρίσιμο. Εντάξει, με πέντε συνεδρίες δεν λύνεται το ζήτημα της συνεξάρτησης, ε? γιατί νομίζω ότι έχεις κάποια συνεξαρτητικά στοιχεία. Με έκανε να νιώθω καλύτερα και τις ανοίχτηκα πολύ. Έκανα περίπου έξι συνεδρίες και επειδή έμεινα χωρίς δουλειά, μέχρι το Σεπτέμβριο θα συνεχίσω πάλι τότε. Οικονομικά μου ήταν δύσκολο γιατί κόστιζε 50 ευρώ η συνεδρία. Οι συνεδρίε συνήθω κοστίζουν τόσο σε ένα ψυχολόγο. Δεν υπολόγισε όμω το οικονομικό. Μου είπε να μην είμαι ενοχική γιατί η επιλογή αυτού του ανθρώπου δεν είναι τυχαία. Έχει ναρκιστικά χαρακτηριστικά και ουσιαστικά μου ξύνει μια πληγή. Επιβεβαιώνεται το παιδί μέσα μου που μου λέει δεν είμαι επαρκής, δεν είμαι αρκετή. Μιλήσαμε για τα παιδικά μου χρόνια, ωστόσο νιώθω ότι δεν μπορώ να βγω από το φαύλο κύκλο. Αγάπη μου, για να ξεπεράσει κάποιο τα τραύματα τη παιδική του ηλικία και να βγει από το φαύλο κύκλο, χρειάζεται αυτό που λέει η κουμπάρα μου, η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, οξία ψυχοθεραπεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δυστυχώ. Στην ουσία, αυτό που σου είπε ο ψυχολόγο είναι ότι έχει ζητήματα χαμηλή αυτοεκτίμηση Uh, ότι το παιδί μέσα σου που σου λέει ότι δεν είσαι επαρκή, ο εσωτερικό σου κριτής επιβεβαιώνεται από την αρκισιστική συμπεριφορά αυτού του τύπου. Και έτσι εσύ είναι εξαρτάσεις σε αυτό στην ουσία. Από τη μια λέω δεν μου κάνει καλό, και από την άλλη τον θέλω. Μου αρέσει, με ελκύει σεξουαλικά. Αυτή είναι η λεγόμενη ψυχοπαθολογική έλξη. Αρρωστημένη έλξη να ξέρουμε πως ο άλλος μας κάνει κακό, να ξέρουμε πως όταν θα βρεθούμε μαζί του μετά θα νιώθουμε άδειες, άδειοι και μετά θα νιώθουμε κενό, αλλά παρόλα αυτά τον την θέλουμε. Όλο αυτό το αντιφατικό με κάνει να φοβάμαι. Σκέφτομαι ότι δεν είμαι καλά. Σίγουρα δεν είσαι καλά, όχι με την έννοια του ότι είσαι τρελή, αλλά σίγουρα υποφέρεις από την αρρώστια της συνεξάρτησης, για την οποία μιλάμε πάρα πολύ σε αυτό εδώ το κανάλι και έχουμε και ένα συγκεκριμένο playlist για τη συνεξάρτηση. Αν σου πω σκηνικά που μου έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα τραβούσε τα μαλλιά σου αγαπημένη μου. Μπορώ να σου κατακαταγράψω αν θέλεις. Γιατί δεν είμαι τόσο δυνατή ώστε να τον αφήσω πίσω. Έσβησα μέχρι και το facebook για να μην το βλέπω όλο αυτό ξεπερνάει πια τον, πρώτο, τον ένα χρόνο. Και τη είπα εγώ, γράψε μου λίγα περισσότερα πράγματα και παρατ... περιέγραψε μου και κάποια περιστατικά να τραβήξω και λίγο τα μαλλιά μου, γιατί όπως βλέπετε δεν ισιώνουμε τίποτα, <laughs> θα τα τραβήξω μπας και τα περιστατικά. Και τη λέω, πες μου λίγα περισσότερα πράγματα, μου λέει τέλεια, αρχικά να σου πω ότι είναι 45 και εγώ 33 έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει. Ο γάμος του κράτησε μόνο ένα χρόνο. Και η πρώην γυναίκα του ήταν επίσης μικρότερη από αυτό. Δεν έχω κάποιο θέμα με τους μεγαλύτερους, απλά αυτός είναι 45 και φαίνεται 35. Έτυχε να μάθω από μια κοπέλα που έμενε δίπλα του πως όταν χώρισε γίνονταν τσακωμοί στο σπίτι και μάλιστα η γυναίκα του τον είχε κλείσει έξω από το σπίτι, δεν του άνοιγε και φώναζε «Δεν σου ανοίγω γιατί φοβάμαι». Αυτή είναι μια τεράστια, τεράστια κόκκινη σημαία. Να μάθεις ότι κάποιος σε μια προηγούμενη του σχέση είχε τέτοιου είδους περιστατικά. Φανταστείτε ένα ζευγάρι παντρεμένο να φτάσω στο σημείο και φρεσκό παντρεμένο στην ουσία. Λες ένα χρόνο κράτησε ο γάμος. Να φτάσει στο σημείο να κλειδωθεί κοπέλα μέσα στο σπίτι. Αυτός να, να τη χτυπάει, να του λέει άνοιξε μου και να λέει όχι δεν σου ανοίγω επειδή φοβάμαι. Φοβάμαι, έλεγε η κοπέλα. Τι φοβόταν η κοπέλα. Εδώ τώρα θυμάμαι ένα πρόσφατο περιστατικό που έχουμε διαβάσει τις ειδήσει για έναν γνωστό τραγουδιστή που τον έχει καταγγείλει η νυν σύντροφος του ότι την ξυλοφορτώνει και την κακοποιεί και ότι και η γυναίκα του βγήκε και είπε ότι τα ίδια έκανε και σε μένα. Δεν ξέρω, δεν έχει δικαστεί ακόμη υπόθεση, αλλά το ιστορικό κάποιου παίζει ρόλο. Μα μαθαίνουμε κάτι τέτοιο, ότι αυτός με τον οποίο βγαίνουμε τώρα ε, ε, εί, είχε τέτοια στοιχεία. Και τι σου είπε αυτός. Ο ίδιος μου είχε πει ότι όταν χώρισε υπήρχαν εντάσεις και αυτό δεν ήταν ωραίο. Μοιάζει πως δεν το έχει ξεπεράσει ίσως όλο αυτό, γιατί όταν άνοιγε αυτό το θέμα ήταν κάπως. Γενικά είναι συγκρατημένος, κλειστός χαρακτήρας οι κλειστοί χαρακτήρες και οι συγκρατημένοι και αυτοί που δεν εκφράζονται και έχουν ένα μυστήριο γύρω από τον εαυτό τους είναι ανησυχητικοί και πιθανόν προβληματικοί και πιθανόν επικίνδυνοι. Όμως εμένα δεν ξέρω γιατί. Με το που τον είδα έπαθα σοκ με την εμφάνισή του. Είναι εγωιτευτικός, έχει όμορφα μάτια, με κέρδισε εξ αρχή η ομορφιά του, ναι, το ξέρω, δεν αρκεί και τον είδα και δεν έχει καμιά ομορφιά παραδεισένια κόρη, ενώ κανονικό είναι, δεν είναι. Η υπομονή του, το χιούμορ του, έξυπνε ατάκε και μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει οικογένεια. Πήγαινα σπίτι του και συζητούσαμε άσχετα πράγματα για τα χόμπι μα στην καθημερινότητά μα. Δεν μου έχει κάνει ποτέ ένα κοπλιμέντο. Έχει τύχει να του πω ότι του έχω πάρει κάτι και έχει ξεχάσει να μου το ζητήσει. Αδιαφορία. Μπορεί να βρεθούμε και να μου πει να με ξαναδεί πάρα πολλές μέρες επίσης. Μπορεί να βρεθούμε και να μου πει να με ξαναδεί μετά από πάρα πολλές μέρες. Επίσης δεν με έχει κάνει να νιώσω όμορφη. Ενώ όλοι μου έχουν πει όσοι ξέρουν την κατάσταση πως δεν αξίζει αυτό, εγώ βρίσκομαι μαζί του, μιλάμε αρκετή ώρα και γίνεται το σεξουαλικό, ένα δεκάλεπτο με δεκαπεντάλεπτο and that's it. και αυτό είναι. Δεύτερη φορά δεν μπορεί. Εντάξει, κοίταξε, άμα μία φορά και 10 με 15 λεπτά για έναν άντρα 45 ετών μπορεί να μην του φαίνεται η ηλικία του, δεν είναι και τραγικό σκορ. Μια χαρά σκορ είναι. Σόρι. Είσαι και μωρό. Μετά μου ζητάει να του χαϊδεύω την πλάτη και φεύγω. Μου λέει στείλε μου τα αυτά σε σπίτι και όταν στέλνω η απάντηση του είναι ένα καλή σου νύχτα. Τίποτα άλλο. Ούτε πέρασα όμορφα, τίποτα. Κοιτάξτε, ο άνθρωπο σε πληρώνει σε είδο. Τι εννοώ. Όλο αυτό που περιγράφει στη συνάντησή σα και η συνέβρεσή σα είναι ένα μοτίβο. Δηλαδή αυτό θέλει να περάσει μια βραδιά φιλενάδα. Θέλει να έχει το girlfriend experience. Ξέρετε, Υπάρχουν πληρωμένε υπηρεσίε σεξ. Υπάρχουν σεξεργάτε και σεξεργάτριε. Υπάρχουν υπηρεσίε που πληρώνει κάποιο για μια ώρα ή πληρώνει για δύο ώρε, χωρί να σημαίνει ότι γνωρίζοντα αυτέ τι πληροφορίε ότι επικροτώ τη βιομηχανία του σεξ σε καμία περίπτωση. Λέω ότι υπάρχει. Και υπάρχουν και τα διάφορα agencies που κάποιο μπορεί να αγοράσει τον girlfriend experience. Δηλαδή να πάει ένα άνδρα να πληρώσει στο agency, στο εκείνη την εταιρεία, τι είναι, ξέρω, ένα ποσό και να πάει μια κοπέλα που εργάζεται σε εκείνη την εταιρεία και να περάσει μαζί του ένα βράδυ, στο οποίο θα πάνε να φάνε, θα πιούνε ποτά, θα συνομιλήσουν, θα κάνουν και σεξ και μετά αυτή θα φύγει. Αυτός έχει πληρώσει να νιώσει ότι έχει φιλενάδα για μια βραδιά και μετά ούτε γάτα ούτε ζημιά, απλώς το έχει πληρώσει. Αυτός δεν πληρώνει σε χρήματα το agency, σε παίρνει εσένα κάθε τόσο για ένα girlfriend experience. Και γιατί το λέω αυτό, επειδή κάθεται μαζί σου και συνομιλάτε προτού γίνει η δεκάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη πράξη. Σου δίνει εσένα την ψευδέστηση ότι έχει έναν άνθρωπο γοητευτικό, με ωραία μάτια, όμορφο, ο οποίο ενδιαφέρεται για σένα, έξυπνο, με υπομονή, με ωραίε ατάκε και μιλάει μαζί, μαζί σου δύο-τρει ώρε και μετά το κάνετε. Δεν είναι μπαμ και κάτω. Είναι girlfriend experience ο οποίο σε με αυτό. Με την ψευδέστηση ότι έχει και εσύ φίλο εκείνε τι λίγε ώρε. Άρα στην ουσία, εσεί οι δυο έχετε μια άτυπη συμφωνία να βρίσκεστε όποτε θέλει αυτός, κάτω από τι ηθίκε που θέλει αυτός, Και να έχετε μία εμπειρία και καλά ότι είσαστε ζευγάρι για λίγες ώρες μόνο και μετά τίποτα μέχρι να ξαναθυμηθεί αυτός. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο. Έξω τον πετυχαίνω τελευταία με μια της ηλικία του, με βλέπει, με χαιρετάει και γυρίζει πάλι στην παρέα του. Δεν μου στέλνει μετά κάποιο μήνυμα να μου σχολιάσει ότι με είδε, ότι του άρεσα κάτι. Μα γιατί να σου στείλει, να πάρουν τα μυαλά σου αέρα μετά και να νομίζει ότι σε κανονική φιλενάδα του και να νομίζει ότι σε κουστάλλει, δεν σου στέλνει. Την τελευταία φορά μα κάλεσε ένα κοινό γνωστό μα να βγούμε και του είπα να έρθει να με πάρει, αν μπορεί αυτό. Μπήκα στο αμάξι του και ενώ ήμουν πολύ όμορφη, δεν έκανε κανένα κοπλιμέντο και με ρώτησε αν χάλασε το αμάξι μου και πώς δεν πήγα μαζί με τη φίλη μου. Ήταν σαν να μου έλεγε γιατί ήρθα να σε πάρω εγώ και έκανα τον κόπο να χαλάσω και τη βεζίνη μου διότι έχω καταλάβει πως είναι και λιγάκι σφιχτός. Όσο σφιχτός είναι στα συναισθήματα είναι και στα λεφτά. Στο ποτό που ήμασταν, στο ποτό που ήμασταν εγώ του έλεγα στο αυτή πράγματα για να τον εντρικάρω. Καταλάβαινε ότι το άρεσαν, μα δεν είχαν ανταπόκριση. Σιγά με σου δώσει και ανταπόκριση, σιγά με σε κάνει να νιώσει και σημαντική ο παραδομιλητικό νάρκη Σιγά. Εκείνο απλά μου έλεγε πού θα πάει διακοπέ. Ξαφνικά, μετά από μια ώρα, μα λέει καληνύχτα, καλή συνέχεια και φεύγει. Ενώ υποτίθεται ότι με έφερε εκείνο. Τον πήρα στο τηλέφωνο και του λέω πώ φεύγει έτσι. Και μου λέει, υπέθεσα ότι θέλετε να κάτσετε. Και είπα να σε γυρίσουν τα παιδιά για να μην σα χαλάσω το βράδυ, εγώ ξυπνάω νωρί για τη δουλειά, θα σου έστελνα μήνυμα να έρθει αύριο. Πόσο κοινικό. Του λέω εγώ σου έλεγα τόσα και εσύ σηκώνεσαι και φεύγει. Και με άκουσε εκνευρισμένη και μου ζήτησε να πω σπίτι του. Πήγα. Πήγε. Ω χαζή, έγινε το γνωστό δεκάλεπτο και μπήκε να κάνει μπάνιο. Το μπάνιο κράτησε παραπάνω ώρα. Ήμουν έτοιμη να φύγω πραγματικά. Βγαίνει και του λέω: Θα φύγω. Μου λέει: Κάτσε λίγο. Έμεινα και η πρώτη του ερώτηση μετά το σεξ ήταν αν χρησιμοποιώ κλιματισμό το βράδυ στον ύπνο μου. Γενικά καμία εκδήλωση συναισθήματο, τίποτα. Εγώ δεν απάντησα και μετά από λίγο του λέω: Πώ δεν έπρεπε να φύγει έτσι. Εκείνο μου λέει: Σου εξήγησα. Μου ξύνει λίγο την πλάτη. Απίστευτο! Όρι μου, εσύ είσαι απίστευτη! Μου πα μαζί του. Εφόσον θες κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρεις ότι θα σου δώσει. Έμεινα και τον ρώτησα αν αυτή που τον βλέπω είναι φίλη του. Απάντησε αδιάφορα πως είναι στην παρέα ναι και, και πως γενικά με έχει δει και με άλλες και εκείνο το βράδυ δεν ήταν μόνο μαζί της, ήταν με παρέα. Και τώρα μου λέει να κοιμηθούμε γιατί το πρωί δουλεύω και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν έχω κοιμηθεί εκεί ποτέ. Στην ουσία με διώξε. Από εκείνο το βράδυ μου έστελνε πιο συχνά και εγώ τον έγραφα, είτε δεν απαντούσα, είτε έδειχνα αδιάφορη. Απόψε μου είπε θα σε περιμένω το βράδυ. Του είπα μην περιμένει και μου είπε μπα θα περιμένω. Δεν πήγα και δεν έστειλε ξανά. Αυτά αγαπημένη μου. Έχω πρόβλημα μάλλον με όλα αυτά και άλλα τόσα που δεν θυμάμαι να είμαι ακόμα εκεί. Και ξαναστέλνει φίλοι. Γυρνάω σπίτι μου κάθε φορά σχεδόν και έχω ταχυκαρδία αν βρεθώ μαζί του θα επιστρέψω στο σπίτι και θα έχω κόμπο στο στομάχι. Ναι, όταν συναντάμε τοξικού ανθρώπου και ακόμη χειρότερο όταν κάνουμε σεξ με τοξικού ανθρώπου, η τοξικότητα του μεταφέρεται σε εμά. Γι' αυτό είπα πω δεν θα ξαναπάω. Όσο και αν θέλω να το δω, να το φιλήσω, όσο και αν υπάρχει αυτό ο παραλογισμό, θα φροντίσω την ψυχική μου ηρεμία και δεν θα ξαναπάω. Θέλω να είμαι ήρεμη. Όμω δεν θέλω να τον μοιάσω να του τα πω. Θέλω να του δείξω αυτή την αδιαφορία που του αξίζει. Γιατί και να τα πω μάλλον δεν θα καταλάβει κάτι. Αφού θεωρεί πως θα κάνει μια χαρά που έφυγε έτσι δεν πίστεψε ότι έκανε κάτι λάθος για παράδειγμα. Έχω άδικο. Νομίζω το αξίζει το γράψι μου ίσως. Αναμένω το vlog σου, σε υπερευχαριστώ. Αν χρειάζομαι φάρμακα και ψυχία, τροπές το μου ήρεμα. Δεν ξέρω αν το αντέξω. Και τη είπα, φυλάω ότι όλα αυτά που μου στείλες για να κάνω βίντεο. Δεν είχα κάνει ακόμη το βίντεο και μου γράφει. Αγαπημένη μου, περιμένω πώ και πώ το βλόγκ. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει, αλλά έχω νέα. Μου έστελνε αυτό το διάστημα και εγώ μου ψυχρή. Και με κάλεσε σπίτι του και έλεγα πω δεν μπορώ. Χθε μου έστειλε πάλι και με ρώτησε γιατί είμαι μπιτς στι απαντήσει μου, γιατί με σκύλα δηλαδή στι απαντήσει μου. Του είπα ότι ξέρει τον λόγο. Μου είπε πω όχι και να μπω στον κόπο να του πω. Του έστειλα ένα μεγάλο μήνυμα και του είπα πω την τελευταία φορά η συμπεριφορά του δεν ήταν ωραία. Πω δεν γίνεται να έρχεται να με παίρνει με το αμάξι και να με ρωτάει αν χάλασε το δικό μου, γιατί με κάνει να νιώθω άσχημα. Πω δεν είναι εκδηλωτικό μαζί μου και δεν με κάνει να νιώθω άνετα. Πω μετά το σεξ δεν γίνεται να με ρωτάει για τον κλιματισμό ενώ περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Εν ολίγη τα είπα όλα και από την απάντησή του το μετάνιωσα πραγματικά. Μου είπε μόνο το εξή. Όσα μου λε είναι άκυρα και υποτιμά τη νοημοσύνη. Απάντησα πω απλά με επιβεβαιώνει. Πολύ καλά το απάντησε. Έστειλε μετά από μια ώρα και μου λέει γιατί επιλέγω τα μηνύματα για να τα πω όλα αυτά και να πάω σπίτι του, αν έχω διάθεση, πω είναι στον μπαλκόνι του, πίνει το ποτό του και έχει άδεια αύριο. Να βάλω κάτι πρόχειρο και με περιμένει. Του είπα πω μου χάλασε τη διάθεση και δεν θα πάω εκεί. Μου και μου λέει πω και η δική του χάλασε, αλλά πρέπει να μιλήσω από κοντά. Του είπα από κοντά δεν μπορώ να μιλήσω μαζί του. Μου λέει γιατί όχι και του λέω το ξέρει το γιατί. Αν και θα μπορούσε να περάσεις πολύ καλύτερα στην άδειά σου, επέλεξες να μην. Καλή νύχτα. Και έγραψε σε περιμένω. Κρατήθηκα αγαπημένη μου και δεν πήγα. Καλά έκανες και δεν πήγες. Απάντησε, we both lose και πως θέλω ξύλο. Σου απάντησε ότι και οι δυο χάσαμε και θες ξύλο. Δηλαδή έχει αρχίσει να μιλάει για ξύλο, ε. Παρόλα αυτά είμαι επιρρεπής και ενώ βλέπω πόσο φέρετε, δεν ξέρω. Με τον καιρό το ξεχνάω και θέλω πάλι να τον βλέπω. Έχει ξανασυμβεί αυτό πολλές φορές, γι' αυτό και πατάει ίσως πάλι εκεί. Περνάει ο καιρό και νιώθω την ανάγκη να το δω, να το φιλήσω. Προ το παρόν είμαι οκ okay και λέω στον εαυτό μου ότι είναι ένα φαύλο κύκλο ευχαρίστηση και πόνου και πρέπει να τον κόψω. Όντω είναι ένα φαύλο κύκλο ευχαρίστηση και πόνου και όντω πρέπει να τον κόψει. Λοιπόν, είναι μια κλασική ιστορία αυτή. Είναι ένα κλασικό δράμα αυτό. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ εξηγημένος μαζί σου. Μέσα στη διάρκεια ενός χρόνου που τον γνωρίζεις, σου έχει δείξει στην πράξη πολύ ξεκάθαρα τι ακριβώς είναι διατεθειμένος να πάρει και τι ακριβώς είναι διατεθειμένος να δώσει σε σένα. Εσύ από την άλλη γνωρίζεις τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που θέλεις είναι μία σχέση αγάπης, στοργής και τρυφερότητας, όχι απλώς ένας διακανονισμός όπως αυτό που έχετε. Θέλει ένα relationship δηλαδή, μια σχέση στην οποία να συνδέεστε ουσιαστικά, να υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, ενώ αυτό που έχει είναι ένα situationship. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει κατά καιρούς. Ο άνθρωπος αυτός, για λόγους που γνωρίζει μόνο ο ίδιο ή που μάλλον θα μπορούσε να γνωρίζει μόνο ο ίδιο αν ήταν ψυχοψαγωμένο, δεν είναι διατεθειμένο να σου δώσει τίποτα περισσότερο από όσο σου δίνει. Η συμπεριφορά του θυμίζει συμπεριφορά παραμελητικού ναρκισσού. Ο παραμελητικό ναρκισό δεν θα κάνει κοπλιμέντα στη σύντροφό του, στο σύντροφό του, δεν θα του πει, δεν θα τη πει πόσο ωραίο είσαι, τι όμορφη που είσαι, τι όμορφο που είσαι, δεν θα εκφράσει τρυφερότητα και στοργή δεν θα μιλήσει για αγάπη, δεν θα αφήσει τον εαυτό του να νιώσει ή να δείξει αγάπη. Θα πάρει αυτό που θέλει που είναι η ναρκισιστική επιβεβαίωση και η ναρκισιστική παροχή ότι αυτή είναι η αρή κοπέλα που είναι 12 χρόνια πιο μικρή από μένα και είναι η ωραία κοπέλα με τρέχει ξοπίσω και οπότε την καλέσω έρχεται και όταν έρχεται εγώ κάνω το κομμάτι μου και νιώθω ότι είμαι σπουδαίος, που είμαι πιο μεγάλο, αλλά ωραίο και εγωτευτικό άντρα που μιλάω μαζί τη και κάνω τον ωραίο και μετά κάνω και το 10 λεπτό μου, το 15 λεπτό μου και μετά τη λέω να φύγει. Ε, στην Κύπρο λέμε άμα βρίσκει κάμνης, δηλαδή αν αυτό που ζητάς το βρίσκει θα συνεχίσει να το κάνει. Εσύ του το δίνει και αυτό συνεχίζει και το κάνει. Είσαι σε μια φάση που έχει συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό είναι τοξικό και αρρωστημένο για εσένα, έχει κάνει έξι ψυχοθεραπευτικέ συνεδρίε, αλλά δεν είναι αρκετέ έξι ψυχοθεραπευτικέ συνεδρίε για να καταπολεμήσει το ζήτημά σου. Το ζήτημα σου είναι ότι έχει συνδεθεί συνεξαρτητικά με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ είναι ξεκάθαρο πως είναι μια προβληματική προσωπικότητα ή ο τρόπο με τον οποίο συνδέεται μαζί σου είναι προβληματικό. Με την έννοια του ότι δεν σου δίνει καθόλου τρυφερότητα, καθόλου στοργή καθόλου κατανόηση, δεν επικοινωνεί ουσιαστικά μαζί σου, σου κάνει gaslighting, σε βγάζει τρελή. Όλα αυτά που έχεις απαντήσει, όλα αυτά που έχεις γράψει, είναι, ακυρώνουν την νοημοσύνη μου, σου έγραψε. Ε, εσύ εξακολουθείς να θέλεις να βρίσκεσαι μαζί του. Έχεις μια ψυχοπαθολογική έλξη μαζί του. Έχεις μια ψυχοπαθολογική έλξη από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο προς εσένα η γνώση που έχεις για την εξάσκηση βία στην πρώτερη ζωή του και το γεγονός ότι σου είπε και οι δυο χάνουμε και θέλεις ξύλο είναι ανησυχητικότατε κόκκινες σημαίες. Πολύ ανησυχητικές. Αγάπη μου, είσαι νέα κοπέλα. Φαίνεται ότι είσαι πρόσωπο το οποίο προσπαθείς να καλυτερεύεις τον εαυτό σου. Προσπαθείς να εξελίσσεσαι. Θέλεις για τον εαυτό σου να έχεις μια υγιή ζωή και να μπορείς να καλλιεργήσεις την υγιή συνδεσιμότητα και όσο παραμένεις σε αυτή την τοξική κατάσταση, είναι μια τοξ, είναι ένα τοξικό situationship, δεν το λέω σχέση, κατάσταση το λέω, όσο παραμένεις σε αυτή την τοξική κατάσταση, διαφθύρεσαι. Διαφθύρεσαι συναισθηματικά και διαφθύρεσαι και πνευματικά. Δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα με του ανθρώπου οι οποίοι συνειδητά έχουν κάποιε συναντήσει με κάποιου άλλου ανθρώπου κάτω από ορισμένε προποθέσει και συμφωνούν και δυο και έχουν κάποια situationships τα οποία δουλεύουν για του ίδιου. Δεν έχω ζήτημα. Δεν το κρίνω. Δεν το κατακρίνω. Αυτό που συμβαίνει σε σένα όμω είναι ότι εσύ θέλει κάτι περισσότερο από αυτό που σου δίνει αυτό ο άνθρωπο και ότι εσύ έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί αυτό να αλλάξει. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει, αγαπή μου, αυτό. Είναι σαν ένα εθισμό στην ουσία αυτή η σχέση για σένα. Και η συνεξάρτηση εθισμό είναι. Εξαρτάται από ένα πρόσωπο με το οποίο συνδέεται με προβληματικότητα μαζί σου. Χρειάζεται να επιμείνει στη ψυχοθεραπεία σου και στη ψυχοεκπαίδευση σου. Καταλαβαίνω το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά στη ψυχοθεραπεία. Ε, καταλαβαίνω ότι είσαι άνεργη, οπότε δεν μπορεί να την πληρώνει τώρα. Αυτό που θα σου έλεγα είναι να καθίσεις και να βλέπεις ξανά και ξανά τα βίντεό μας για τη συνεξάρτηση, για τις σχέσεις με διάγνωστους, για τους του, για τις προβληματικές σχέσεις κλπ. Και επίσης σου συστήνω να διαβάσεις ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Είναι το βιβλίο της Neil Avery, το οποίο έχει τον τίτλο «Αφού είναι τόσο υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη». Ένα λεπτό να το βρω το βιβλίο το έχω κάπου εδώ πέρα. Εγώ το έχω διαβάσει στα αγγλικά. Υπάρχει όμως και στα ελληνικά μεταφρασμένο αυτό το βιβλίο. Θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Αφού είναι, αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε την αδιόρατη κακοποίηση. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βοηθάει να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος με τον οποίο συνδεόμαστε Είτε σε ένα situationship, είτε σε μία σχέση, είτε σε ένα γάμο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ουσία ένας κρύφων άρκησος, ο οποίος μας κακοποιεί αδιόρατα. Αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, το βιβλίο αυτό είναι από τις εκδόσεις Αρμός. Διαβάζω λίγο α, την παρουσίαση του βιβλίου. Είσαι θύμα αδιόρατης κακοποίησης. Είσαι εκείνη που συνεχώ ζητάει συγγνώμη και τα βάζει με τον εαυτό τη. Αισθάνεσαι συχνά σύγχυση, απογοήτευση και θυμό. Αν απάντησε ναι σε κάποια από αυτέ τι ερωτήσει, δεν είσαι η μόνη. Σχεδόν οι μισέ γυναίκε και άντρε βιώνουν ψυχολογική κακοποίηση χωρί να το συνειδητοποιούν. Η χειραγώγηση, η εξαπάτηση και η έλλειψη σεβασμού δεν αφήνουν όρατα τα σημάδια. Αλλά μπορούν να τραυματίσουν εξίσου με τη σωματική κακοποίηση. Σε αυτό το ρηξικέλευτο βιβλίο, η Εύερη Νίλ σα βοηθάει να αναγνωρίζετε τα προειδοποιητικά σημάδια τη αδιόρατη κακοποίηση. Όταν μάθετε να αναγνωρίζετε σχήματα συμπεριφορά που προηγουμένω δεν κατανούσατε, θα είστε καλύτερα ετοιμασμένοι για να αλλάξετε τα πράγματα. Ξεκινήστε ξεπερνώντα το φόβο, στη συνέχεια βάλτε όρια και μαζέψτε το θάρρο σα. Είτε αποφασίσετε να φύγετε είτε να προστατευτείτε από μια χρόνια κακοπητική σχέση. Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να χαρείτε μια ζωή ευτυχισμένη, υγιή, γεμάτη, χωρίς να ντρέπεστε να αισθάνεστε ενοχή. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι must βιβλίο για όσους από εμάς νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε καταστάσεις, σε situationships ή σε σχέσεις, σε relationships ή σε γάμους που ενώ παρουσιάζεται σε εμά ο σύντροφό μα ότι είναι υπέροχο, λε, εσύ είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ έξυπνο, είναι πολύ αυτό, εγώ, εμεί δεν είμαστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένε μαζί του. Έχει ένα εθισμό, αγάπη μου, και χρειάζεται να δουλέψει σκληρά για να τον ξεπεράσει αυτόν τον εθισμό. Και η ουσιαστική δουλειά θα γίνει δουλεύοντα πάνω στον εαυτό σου, πάνω στα τραύματα τη παιδική σου ηλικία. Αυτό το, η κατάσταση, αυτό το situation -ship, έχει αποκαλύψει, έχει φέρει στην επιφάνεια τη δική σου δυσκολία να αγαπήσεις τον εαυτό σου και τη δική σου δυσκολία να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Δεν σε κατηγορώ πως φταίσαι εσύ για αυτό που συμβαίνει, αλλά σου λέω να εστιαστείς πάνω στο πώς να θεραπεύσεις το δικό σου εαυτό. Ε, πραγματικά, αν δεν υπήρχαν διαθέσιμα θύματα, οι θύτες δεν θα είχαν τι να κάνουν. Το συνειδητοποιείτε αυτό. Εδώ μιλάμε για θύτη αδιόρατη αδιόρα ψυχολογική κακοποίηση στην ουσία, γιατί είναι όντω κακοποιητικό αυτό. Αφού κάνει τι κάνει με την κοπέλα, Ρεφίλε, Πέστες και μια καλή κουβέντα, λειτουργήσε και ανθρώπινα. Έχει πολλά στοιχεία παραμελητικού ναρκισού τύπο αυτό, αλλά και εσύ έχει πολλά στοιχεία συνεξάρτηση. Είναι σαφώ πολύ προβληματική κατάσταση, η οποία χρειάζεται να διορθωθεί. Άρα η απάντηση μου δεν θα είναι πήγαινε να το δεις ή μην πας να τον δεις. Η απάντηση μου είναι πρέπει να ξεπεράσεις το δικό σου ζήτημα, τη δική σου ευαλωτότητα. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμού και είμαι σίγουρη ότι και άλλοι φίλοι εδώ στο κανάλι θα σου γράψουν ενθαρρυντικά σχόλια για να πάρεις δύναμη να μπορέσεις να παλέψεις για σένα, για τον εαυτό σου, για την αξιοπρέπειά σου, για τη συναισθηματική σου πληρότητα να μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε κάνει να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου, να σε μειώνει εμέσως πλησαφώς, να σε υποτιμάει εμέσως πλησαφώς και να σου δείχνει με τη συμπεριφορά του ότι αξίζεις πολύ λιγότερα από όσα πραγματικά αξίζεις. Κίνδυνος, κίνδυνος, κίνδυνος η, ψυχο η ψυχοπαθολογική έλξη, πολύ προβληματικό ζήτημα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όταν μας ελκύει τόσο πολύ κάποιος άνθρωπος, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν μας δίνει αγάπη και δεν συνδέεται ουσιαστικά μαζί μας, τότε έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη. Τα φιλιά μου σε όλους.